Μετά από δύο χαμένα χρόνια λόγω της πανδημίας, οι Τούρκοι επιχειρηματίες είχαν ελπίδες για μια δυνατή τουριστική σεζόν φέτος, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία τους απογοήτευσε. Ο ιδιοκτήτης καταστήματος κλωστο υφαντουργικών, Ντεβρή Μαξάη, λέει ότι οι καταστηματάρχες σαν αυτόν στην καρδιά της περιοχής που είναι γνωστή ως Τουρκική Ριβιέρα βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Προσπαθούμε να βγάλουμε χρήματα από τον τουρισμό, αλλά ο πόλεμος φαίνεται να εκτροχιάσει και αυτή τη σεζόν. Όχι μακριά από το θέρετρο του Μπελέκ, ο Νευζάτ φροντίζει τα θερμοκήπια του. Φοβάται ότι η χώρα θα ενταχθεί στις κυρώσεις και θα σταματήσουν οι αποστολές των γλυκών πιπεριών του στην αγορά της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Τότε θα έχουμε μόνο τον παράδεισο για να βασιστούμε. Εάν προσχωρήσουμε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, θα χρεοκοπήσουμε. Κάνουμε κατά 99% εξαγωγές. Η Τουρκία, που ήδη υποφέρει από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, δεν έχει αισθανθεί ακόμα τα πλήρη αποτελέσματα των αντιρωσικών κυρώσεων και του πολέμου στην Ουκρανία. Φέτος, οι αρχές και οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι ο τουρισμός δεν θα επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα. Υπολογίζαμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλή, αλλά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα γεγονότα. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις μας θα υποφέρουν άσχημα. Ακριβώς απέναντι η Μάγια, μισή Ρωσίδα, μισή Γεωργιανή, επίσης ασχολείται με το εμπόριο. Λέει ότι ήδη σήμερα οι ρωσόφωνοι πελάτες της προτιμούν όλο και περισσότερο να μιλούν αγγλικά αντί για τη δική τους γλώσσα. Είμαι εδώ 26 χρόνια και δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Αν δεν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αν συνεχιστεί, θα πεθάνουμε κι εμείς.